Έχουμε αυτή τη στιγμή τον κύριο Θανάση Παφίλη και έχουμε πάει στην όχθη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Καλησπέρα, τι κάνετε? Καλησπέρα. Καλώς σας βρήκα, γιατί πρώτη φορά. Είναι η πρώτη φορά? Ναι, είναι πρώτη φορά. Α, τιμή μας. Ωραία. Ναι, ναι. Λοιπόν, όπου το είπα, λέει τώρα έχει τελικό Europa Link, άρα έχεις γυναικείο κοινό. Πολύ περισσότερο αν έχεις και τον Παφίλη, έχεις σίγουρα γυναικείο κοινό. Έτσι μου είπανε. Δεν μπορώ να το αρνηθώ, τι να κάνω τώρα. Έτσι μου είπανε. Είστε από τα... Ξέρετε τώρα τι γίνεται. Είστε από τα στελέχη του κόμματος, του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, που έχετε και μια ικανότητα εκλαϊκευτική της γραμμής, γιατί μια συχνή κατηγορία που γίνεται, και θα πάμε και στα πιο στενά πολιτικά, για το ΚΚΕ, είναι πως έχει ένα ξύλινο λόγο. Θα σας απαντούσα επιθετικά τώρα. Οι άλλοι δεν έχουν ξύλινο, τα ίδια δεν λένε. Άμα ακούσετε τη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΙΝΑΛ, εδώ και αρκετά χρόνια λένε τα ίδια πάντα. Λένε ελεύθερη οικονομία, ανάπτυξη, Ευρωπαϊκή Ένωση, εκείνο το άλλο το άλλο. Λοιπόν, εμείς έχουμε μία πολιτική. Τώρα πώς εκφράζεται κάθε φορά, ακούστε να δείτε. Πρώτα-πρώτα χρειάζονται επιστημονικοί όροι. Θα σας πω ένα ωραίο. Κάποιος έλεγε ότι Μπαρμπακώστα, στον Κώστα του Λουλέ, ένας από τους παραδοσιακούς Λουλές, κλπ. Πρέπει να όλο λέει υπεραλισμός, καπιταλισμός κλπ. Ναι. Ξέρετε τι το απάντησε. Δεν μου λες ρε πάνω, λέει. Ο καθένας θα καταλάβει, από τη Θεσσαλία είναι αυτός. Την κορομιλιά πώς θα την πούμε? Μπορεί να την πεις διαφορετικά. Υπάρχουν επιστημονικοί όροι. Υπάρχουν επιστημονικοί όροι που πρέπει να τους χρησιμοποιείς. Βεβαίως. Ναι. Πρέπει να έχουμε την ικανότητα και προσπαθούμε συνέχεια να εκλαϊκεύουμε επιστημονικούς όρους και αυτά, να αντιλαμβάνεται ο κόσμος τι εννοούμε με αυτούς τους όρους. Και το κάνουμε γενικά, σαν κόμμα. Ένας επιστημονικός όρος που διαρκώς τον βάζετε στην ατζέντα σας, διαρκώς είναι στο κομμάτι της προπαγάνδας, ναι, να το πούμε έτσι, δεν είναι κακή λέξη, όχι, και της ρητορικής σας, είναι ο υπεριαλισμός. Ναι. Σήμερα, ποια είναι τα υπεριαλιστικά κέντρα που εσείς από τη δική σας ανάλυση βλέπετε και πού πάμε σε αυτό? Λοιπόν, όταν εμείς λέμε υπεριαλισμός, είναι αυτό τώρα στοιχειοθετήθηκε και αποδείχθηκε, ας πούμε, από τις αρχές του 1900, για να μιλήσουμε έτσι. Είναι το ανώτατο στάδιο του καπιταλισμού, που έχει κάποια χαρακτηριστικά. Έβαζε κάποια χαρακτηριστικά και ο Λένιν, έτσι, ναι, τα 9 χαρακτηριστικά. Ναι, να μην κάνουμε, δεν είναι, τρία είναι τα βασικά, τέσσερα δηλαδή είναι τα βασικά. Δηλαδή αυτό ήταν ότι έχει αναπτυχθεί τόσο το καπιταλιστικό σύστημα που υπάρχει, ας πούμε, σύμφυση τραπεζιτικού και βιομηχανικού κεφαλαίου και υπάρχει το χρηματιστικό κεφάλαιο. Είχε δίκιο ή όχι? Είχε. Να μιλήσουμε έτσι λίγο πιο επιστημονικά. Δεύτερο, που έλεγε, ας πούμε, είναι υπάλληλοι για το μοίρασμα και το ξαναμοίρασμα των αγορών. Έγινε ή όχι? Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Αυτά ήταν τα χαρακτηριστικά. Και βέβαια, το βασικό ήταν, ένα από τα βασικά, το τρίτο σημείο, που το λέω τελευταίο, ότι υπάρχει τέτοια συγκέντρωση της παραγωγής που δημιουργούνται τα γιγάντια μονοπόλια. Υπάρχει ή δεν υπάρχει αυτό? Υπάρχουν δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή μονοπωλιακές επιχειρήσεις όλο τον κόσμο που έχουν 300-400.000 εργάτες, που ελέγχουν ένα μεγάλο κομμάτι. Κρατικές ή ιδιωτικές? Ιδιωτικές όλες. Τι κρατικές? Δεν υπάρχουν, δεν υπάρχουν εταιρείες μεγάλες κρατικές που αντίστοιχα έχουν αυτές μονοπόλιο. Που λέμε, κοιτάξτε, τώρα θα κάνουμε βαθιά θεωρητική συζήτηση. Όχι, εντάξει, για αυτό πήγαμε εκεί, δεν πειράζει. Ναι, υπάρχουν κρατικομονοπωλιακές. Που μπορεί και το κράτος και τα αυτά και λειτουργούν ουσιαστικά, να σας πω, οι κρατικές επιχειρήσεις. Αφού κάναμε τέτοια βαθιά συζήτηση στον καπιταλισμό, που λένε, ας πούμε, κρατικοποίηση. Η κρατικοποίηση γίνεται για να εξυπηρετήσει πάλι τα μεγάλα συμφέροντα. Παραδείγματος χάρη, να σας το πω απλά. Ενδιαφέρον. Ας δούμε τη χώρα μας. Ναι. Λοιπόν, είχαμε την Bauer πριν, που είχε το ηλεκτρικό ρεύμα, γερμανική. Όταν αναπτύχθηκε πολύ και άρχισε να αναπτύσσει την οικονομία και χρειάζονταν άλλη ΔΕΗ, άλλη ηλεκτρική ενέργεια, η Power τα παράτησε. Γιατί για να κάνει επενδύσεις ένας σε τέτοιες υποδομές, δεν τις κάνει ένας ιδιώτης, γιατί δεν έχουν άμεσο κέρδος. Μάλιστα. Έχουν μακροπρόθεσμο πολύ. Όταν λοιπόν ολοκληρώθηκε ο εξηλεκτρισμός, να τώρα τι έχουμε. Για δέστε τώρα τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ και επενεύεται κιόλας για αριστερό κόμμα. Τι έκανε? Κρατάει τις υποδομές που έχουν το μεγαλύτερο κόστος συντήρησης και έδωσε το εμπόριο σε ιδιωτικές εταιρείες. Το κέρδος δηλαδή. Ο λαός θα πληρώνει την υποδομή. Και πού πάμε με αυτό? Τι θα πάθει ο κόσμος από αυτό για σας? Ο κόσμος θα πληρώνει πιο ακριβό ρεύμα, μόνιμα. Ναι, ναι. Α, θέλετε να μιλήσουμε συγκεκριμένα? Βέβαια. Ας πάρουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ποιος τις χρηματοδοτεί?
Ο ελληνικός λαός, δέστε το λογαριασμό, γράφει για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας τόσο. Και έχουν φτάσει στο σημείο. Δεν θέλω να πω ονόματα, γιατί δεν είναι σωστό να λες ονόματα. Είναι γενικά. Να παίρνει ένας επιχειρηματίας να φτιάχνει ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δηλαδή, πώς τις λένε, ανεμογεννήτριες ή και πάνελ, να πουλάει στη ΔΕΗ το ρεύμα και να το αγοράζει φτηνότερα από τη ΔΕΗ. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε. Είναι πολύ σοβαρό αυτό. Ναι, αυτό συμβαίνει όμως. Πάτε, ας πούμε, ΟΤΕ. Για να κάνεις ΟΤΕ, πριν ήταν οι Siemens παλιότερα που τα είχε. Μετά όμως επεκτάθηκε. Υπήρχε ανάγκη, επειδή αναπτύχθηκε η παραγωγή κλπ. Υπήρχε ανάγκη να γίνουν μεγάλες και σοβαρές επενδύσεις. Αυτές οι επενδύσεις δεν είχαν άμεσο κέρδος. Γιατί ο επιχειρηματίας τη δουλειά του κάνει. Θα κοιτάξει το άμεσο κέρδος. Τι έκανε, τον ΟΤΕ το κράτος και όταν έγινε κερδοφόρο, σας λέω ότι όταν ιδιωτικοποιήθηκε, εκείνη τη χρονιά είχε 280 δισεκατομμύρια δραχμές κέρδος. Τώρα δεν υπάρχει ΟΤΕ, είναι Deutsche Telekom. Έχει 5%, δεν νομίζω να έχει καιρό, το πούλησε και αυτό. Αυτό συμβαίνει όταν λοιπόν χρεοκοπούσαν κάποιες επιχειρήσεις, γιατί δεν ήθελαν να κάνουν επενδύσεις οι ιδιοκτήτες τους, και δεν τους συνέφερε, τις έπαιρνε το κράτος, τις εξηγίανε και τις ξαναέδινε πάλι στους ιδιώτες. Αυτό είναι το γενικό που λέμε εμείς τώρα που... Επιμερών ΣΥΡΙΖΑ, ποιο είναι το πιο φιλοκαπιταλιστικό πράγμα που έγινε για σας? Δεν είναι ένα, είναι όλα. Είναι όλα. Δεν υπήρξε ούτε μία προοδευτική τομή. Καμία. Καμία. Ο ΣΥΡΙΖΑ σταμάτησε. Ξεκίνησε μάλλον εκεί που σταμάτησαν οι προηγούμενοι. Παρά τα όσα υποσχέθηκε. Και πρέπει να σας πω, γι' αυτό έχει πολύ σημασία για όσους μας βλέπουν. Εμείς περιγράψαμε με λεπτομέρειες μάλιστα τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ τότε που ήταν στην αντιπολίτευση και ήταν στα Κεραμίδια. Που θα άσκιζε τα μνημόνια, που θα έκανε τη ΔΕΗ, θα την έκανε κρατική, που θα έκανε εκείνο, που θα έκανε το άλλο. Τα είχαμε προδιαγράψει, γιατί είδαμε, εμείς μελετούσαμε, πέρα από το ότι ξέρουμε τι κόμμα είναι, για λόγους ιστορικούς, μελετούσαμε τι έλεγε ο κύριος Τσίπρας, όχι στα μπαλκόνια, αλλά στα σαλόνια, δηλαδή, να το πω έτσι. Δηλαδή πού πήγε στο Τέξας. Διαβάστε την ομιλία. Λίμνη, Κόμο, τους υποσχέθηκε. Τέξας. Ναι. Λονδίνο. Ναι. Που σημαίνει εφοπλιστικό κεφάλαιο. Το Λονδίνο είχε πάει και ο κύριος Μιλιός, πάντως που τώρα είναι μαζί σας. Ναι, ο κύριος Μιλιός όμως προς τιμή του, σε κάποια στιγμή λέει, οι αυταπάτες τέλος. Και δεν συμφωνεί σε όλα μαζί μας, αλλά σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε, λέει, δεν υπάρχει άλλο κόμμα εκτός του κουκουκού. Γιατί δεν είναι μόνο ο Μιλιός. Να σας πω κάτι, είχαμε πάνω από 2.500 ανθρώπους στα ψηφοδέλτια, τα δημοτικά, τα περιφερειακά και το ευρωψηφοδέλτιο, που προέρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ, από το ΠΑΣΟΚ, κάποιοι άλλοι προοδευτικοί άνθρωποι. Ας πάμε λίγο στο προηγούμενο που έχει πολύ ενδιαφέρον. Μετά Τέξας. Λονδίνο, Κόμο. Λίμνη Κόμο. Εκεί τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ? Κοιτάξτε, στη Λίμνη Κόμο είναι η αστική τάξη της Ευρώπης. Τους είπε, παιδιά, με μένα θα έχετε καλύτερα. Στο Λονδίνο τι έκανε? Στο Λονδίνο αυτά που ψήφισε. Και στο Τέξας? Στο Τέξας ήταν Αμερικάνοι. Άρα εκεί λέτε ότι πήρε το OK από κέντρα. Κοιτάξτε τώρα αυτά. Το θέμα δεν είναι να πάμε κατασκοπευτικά, να πάμε πολιτικά. Πολιτικά μιλάμε. Έδωσε διαβεβαιώσεις ναι. ότι με τη δική του την κυβέρνηση θα έχουν μεγαλύτερα κέρδη. Και άμα θέλετε, θα σας πω ένα γεγονός. Διάβαζα στη Βουλή ένα σημείο. Είχε μιλήσει ο Τσίπρας, να σας το πω απλά, στο Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο. Πήγατε να το πείτε πριν. Διάβασα ένα κομμάτι. Ναι. Και ρωτάω, αυτό ποιος το είπε? Κάποιοι έξυπνοι ΣΥΡΙΖΕΙ πετάχτηκαν και λέει ο Σαμαράς. Λέω, κάνετε λάθος. Πετάγεται ένας άλλος και λέει ο Βενιζέλος. Πάρτε το, λέει ο κύριος Τσίπρας. Έλεγε ότι με μένα θα βγάλετε περισσότερα κέρδη. Και το λέει ο Μα. Τώρα, αν θέλετε να σας πω αναλυτικά, μπορώ να τα θυμάμαι για απ' έξω. Δηλαδή, έδωσε διαβεβαιώσεις ότι δεν πρόκειται να ταράξει τα νερά. Το αντίθετο, θα είναι πιστός σε αυτό που λέμε ανάπτυξη σε όφελος των λίγων και σε βάρος των πολλών. Και τα μέτρα που πήρε, ποια μέτρα φιλολαϊκά? Η επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Ορίστε. Επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Πού έγινε αυτό? Πώς καθορίζεται ο κατώτατος μισθός? Υπήρχε ο νόμος Βρούτση, ο οποίος λέει ότι ο κατώτατος μισθός θα καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού. Με ποια κριτήρια? Την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη. Δεν επανέφερε ένα κορπορατικό σχήμα ο ΣΥΡΙΖΑ? Όχι, 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 όχι. Τι έκανε λοιπόν? Έφερε τον νόμο Βρούτση, ναι. νόμος Βρούτση Αχτσόγλου, τον ψήφισε και με απόφαση του Υπουργού θα καθορίζεται ο κατώτατος μισθός.
Γιατί δεν συνένεσε στη Νέα Δημοκρατία, αφού έφερε κάτι το οποίο έμοιαζε με το δικό του. Η Νέα Δημοκρατία πανηγύρισε, βγήκε κεραμίδια. Μάλιστα. Ζήτω και λοιπά. Μπράβο που εφαρμόζεται το δικό μας νόμο. Όμως, γιατί το λέω αυτό τώρα. Ναι. Γιατί οι κατώτατοι, κανονικά, σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε τέλος πάντων, εδώ, σε αυτό το σύστημα, υποτίθεται ότι γίνονται συλλογές διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην ανώτατη, στη ΓΕΣΕΕ. Ας το χάλι κανότατη βαθμίδα των. Ναι, στη ΓΕΣΕ και στους εργοδότες. Έχει χάλι ΓΕΣΕ. Και γίνεται μια διαπραγμάτευση, γίνονται απεργίες, κινητοποίησεις κλπ. Για να καθοριστεί ο κατώτατος μισθός. Το κλασικό μεταπολεμικό σύστημα. Όταν λοιπόν αυτό καταργείται και ο Υπουργός αποφασίζει πόση θα είναι η αύξηση, τι σημαίνει πρακτικά? Ότι επηρεάζει όλες τις συλλογικές συμβάσεις. Γιατί ο κατώτατος μισθός και η διαπραγμάτευση των κατώτατων επηρεάζει όλες τις υπόλοιπες συλλογικές συμβάσεις. Επομένως, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ κοροϊδεύει τον ελληνικό λαό όταν λέει ότι απελευθέρωσε τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Πώς απελευθέρωσε? Αφού καθορίζει το Υπουργείο Εργασίας μαζί με το Οικονομικό Επιτελείο πόση θα είναι η αύξηση. Αντί να το καθορίζουν οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα. Ανάμεσα? Ανάμεσα στους εργοδότες και στο ανώτατο συνδικαλιστικό όργανο. Ωραία, εσείς θέλατε ας πούμε, να το διαπραγματεύετε ο Παναγόπουλος ΓΕΣΕΕ. Κοιτάξτε τώρα, αυτή η ΓΕΣΕΕ που υπάρχει στη ΓΕΣΕΕ είναι ξεπουλημένη. Γιατί δεν φεύγετε? Εντάξει. Γιατί? Γιατί δεν φεύγει το ΠΑΜΕ? Όχι, δεν φεύγουμε, γιατί να φύγουμε. Μήπως μένετε για τη χρηματοδότηση των συνδικάτων? Όχι, όχι, δεν είμαστε τόσο φτηνοί όπως άλλοι. Για λόγους εμείς προσπαθούμε. Δεν φεύγετε πάντως. 20 χρόνια το ΠΑΜΕ είναι εντός εκτός. Μας κατηγορήσαν ότι θέλουμε να φύγουμε για να φτιάξουμε άλλη ΓΕΣΕΕ. Όχι. Εμείς θέλουμε να ανατρέψουμε την κατάσταση που υπάρχει σήμερα, να την ανατρέψει ο κόσμος δηλαδή. Και ξέρετε κάτι, αυτά που συμβαίνουν, αυτά που συνέβησαν στο συνέδριο, είναι απίστευτα. Σας κατηγόρησε και άλλη μπάντα πάντως έχουμε... για τραμποκισμό στελεχών του ΠΑΜΕ. Ναι, έτσι δεν είναι. Να κοιτάξω τον εαυτό του στον καθρέφτη. Mm-hmm. 92 σελίδες υπάρχει εξώδικο, αναλυτικά, που λέει ας πούμε, σωματείο που μέλη 2.700, ψήφισαν τάδε, αντιπρόσωποι που θα είναι νομιμοποιημένοι. Καρδίτσα, να σας πω το πιο απλό. 17 σωματεία, δεν υπάρχει τίποτα στο πρωτοδικείο. Πως ψήφισαν και έχουν βάλει αντιπροσώπους. Αυτοί λοιπόν θα διαπραγματευτούν τις κατώτατες κλπ. Όχι, αυτούς θέλουμε να τους ανατρέψουμε. Όμως από θέση αρχής, πρέπει να, από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η κατάσταση στον καλλιτικό κίνημα. Εμείς καταρχήν παλεύουμε ο κόσμος να πάει στα σωματεία. Στα πρωτοβάθμια. Στα πρωτοβάθμια, στα δευτεροβάθμια, παντού να κρίνει ποιος υπερασπίζει τα συμφέροντά του και ποιος όχι. Αλλά όμως έχουμε, επειδή αυτοί δεν κάναν τίποτα παρά μόνο κάτι του φεκές για τις απεργίες. Εμείς υποχρεωθήκαμε, και ο Φεκιάς και μάλιστα άσφαιρες. Ποιοι? Εννοώ η ηγεσία της ΓΕΣΕΕ. ΓΕΣΕΕ, δηλαδή. Ναι, και το λέω ομάδα τώρα, είναι ξεπουλημένη. Είναι ξεπουλημένη, λέτε. Ναι, για να δείτε πώς. Είναι χρεοκοπημένη, να το πω έτσι. Καταρχάς, σε ποιον είναι ξεπουλημένη? Είναι χρεοκοπημένη. Χρεοκοπημένη απέναντι. Στηρίζει όλη την κυβερνητική πολιτική, και τούτη και την προηγούμενη. Να σας πω τώρα, πόσοι πάνε στη συγκέντρωση της ΓΕΣΕΕ? Αυτό είναι αλήθεια. Ούτε 1000 άτομα. Αυτό είναι αλήθεια. Εντάξει, να μην πω ότι πάνε 150 και 200. Πάντως είναι το μέγεθος από μόνο του. Το πάμε λοιπόν. Εμείς υποχρεωθήκαμε να μαζέψουμε τις ταξικές δυνάμεις, να δημιουργήσουμε ένα πόλο συσπήρωσης. Από το 99. Για να παλέψουμε για τα συμφέροντα των εργαζομένων. Δεν το κάναμε για να φτιάξουμε κανένα κομματικό στρατό. Και στο πάμε, φτάσαμε να συσπηρώνονται 600 σωματεία, από τα οποία λέω χοντρικά τώρα, τα 300 και πάνω δεν είχαν πλειοψηφία το πάμε. Ήταν άνθρωποι απλώς που θέλαν να αντισταθούν σε όλη αυτή τη λέλαπα που υπήρχε. Πού πάει η ΓΕΣΕΕ? Η ηγεσία τώρα είναι σε αδιέξοδο. Η εκτίμησή σας. Είναι σε αδιέξοδο. Είναι σε αδιέξοδο, λέω η ηγεσία της. Ηγεσία, εντάξει. Είναι εργατοπατέρες. Ναι. Έχουν κάνει τις νοθείες του αιώνα. Προσπαθούν να επιβάλλουν ένα συνέδριο με τις νόθους. Εμείς και τι είπαμε. Ελάτε. Ναι. Μέσα. Ανοιχτό το συνέδριο. Δεν σας προβληματίζει που δεν θέλανε δημοσιογράφους στη Ρόδο? Γιατί, τι φοβόντουσαν? Και να βγούμε. Έχετε πλειοψηφία. Θα τα πω ανοιχτά τελείως. Να βγούμε όμως. Στην Καλαμάτα καλύφθηκε πάντως δημοσιογραφικά. Ναι, στην Καλαμάτα ναι. Έτσι. Αλλά δεν έγινε στην Καλαμάτα, ματαιώθηκε. Ναι, μετά έγινε λοιπόν, και σωστά. Ναι, στη Ρόδο δεν θέλανε το δημοσιογράφο. Εμείς τι είπαμε? Τι λέει το καταστατικό της ΓΕΣΕΕ? Θα νομιμοποιηθούν οι αντιπρόσωποι. Όλοι. Και εκεί θα πει ο καθένας τη γνώμη του. Θα βγούμε εμείς με τα χαρτιά μας και θα πούμε αυτό το σωματείο που βρήκατε 700 οικοδόμους στην Καλαμπάκα. Παράδειγμα, λέω τώρα μερικά παράδειγμα. Ναι, κατάλαβα. Θα πούμε τι είστε εσείς. Κύριε Τάδε, κύριε Καραγιωργόπουλε, μέτοχος σε τρεις ανώνυμες εταιρείες και σε offshore, από πού είστε αντιπρόσωπος? Εργαζόμενος είστε? Τι είναι τα στελέχη και οι διευθυντές διαφόρων επιχειρήσεων που τους φέρανε εκεί, και ας κρίνει ο κόσμος και ας τους νομιμοποιήσει? Ούτε αυτό δεν θέλανε, γιατί δεν ξεφτιλίζονταν. Αυτή είναι η ουσία τώρα. Μήπως όμως και το ΚΚΕ
κομματικοποιεί πολύ το συνδικαλισμό. Σπάει την αυτοτέλεια και την τακτική πάλι. Όχι, το ΚΚΕ δεν παρεμβαίνει. Το ΚΚΕ. Ναι. Κοιτάξτε, το συνδικαλιστικό κίνημα είναι πολιτικοποιημένο. Δεν μπορεί να μην είναι πολιτικοποιημένο. Άλλο κομματικοποιημένο. Εμείς, σας λέω, στο ΠΑΜΕ συμμετέχουν άνθρωποι που δεν είναι με το ΚΚΕ. Αλλά έχουν μια ταξική αναφορά. Υπερασπίζονται δηλαδή τα συμφέροντα των εργαζομένων. Και αυτό είναι γνωστό. Ότι υπάρχουν πάρα πολλοί τέτοιοι, όπως επίσης υπάρχουν και σωματεία, ομοσπονδίες κλπ. Που συμμετέχουν στο ΠΑΜΕ, που είναι και άνθρωποι που δεν είναι κομμουνιστές. Mm-hmm. Αλλά όμως υπάρχει μια αναφορά. Δεν είναι δυνατόν, είναι η άμυνα του εργαζόμενου, λέω, η άμυνα, η έσχατη σε αυτό το σύστημα. Αυτό είναι αλήθεια. Και στο πρώτο ΠΑΜΕ, αν θυμάμαι καλά, ήταν ο Μαρκάκης από την Ιωνική, ξέρω εγώ. Ναι. Ήταν και δυνάμεις τέτοιες. Δεν, τόσοι άνθρωποι ήταν. Δεν έχετε άδικο. Και δεν είναι θέμα μόνο προσώπων, αλλά είναι και δυνάμεις από κάτω κόσμο. Ναι, εννοείται. Πάει σαν διέξοδο για πέρα από τις δυσκολίες. Εδώ θα σας πω κάτι πολύ απλό, κύριε Μανιάτη. Έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ ένα νόμο. Ο οποίος είναι. Πώς να το πω, δηλαδή, είναι μαχαίρι στην καρδιά του συνδικαλιστικού κινήματος. Ποιος ήταν ο νόμος? Στα πρωτοβάθμια σωματεία, 50% συν 1 για να πάρεις απόφαση για απεργία. Σοβαρό πολύ. Λοιπόν, η κατάσταση στα εργοστάσια και γενικότερα στις επιχειρήσεις, στα πρωτοβάθμια εννοώ, και στους εργαζόμενους είναι πολύ άσχημη. Ανεργία απ' έξω, εκβιασμοί, δεν τους πληρώνουν, τα ξέρετε αυτά. Άρα, τι πρόβλημα απολύσεις υπήρχε κλπ. Με αυτό? Να σας πω, αυτό δεν ήταν μνημονιακή υποχρέωση. Αυτό ήταν χάρισμα σε αυτό που απαιτούσαν οι βιομήχανοι. Και απαιτούσαν οι βιομήχανοι αυτό που λένε εργασιακή ειρήνη. Άρα, εργασιακή ειρήνη με απλήρωτες επερορίες, με εντατικοποίηση της εργασίας, με μισθούς πείνας δεν μπορεί να υπάρχει. Mm-hmm. Και φαντάζομαι το αντιλαμβάνεται ο καθένας αυτό το πράγμα. Εργαζόμενοι είμαστε. Τους λέμε λοιπόν, τώρα που φέραν τα μέτρα, κάναμε τροπολογία. Να καταργηθεί αυτό, μια και δεν έχει ούτε οικονομικές επιπτώσεις ούτε τίποτα. Όχι. Γιατί? Δεν είναι το ερώτημα. Είναι δέσμευση στους βιομηχανούς, είναι δέσμευση στους καπιταλιστές. Δέσμευση. Δέσμευση, νόμος και τάξη, λέει τώρα. Τίποτα. Όσο μπορούμε, κάτω. Υπάρχουν απεργίες και... που ευνοούν τους καπιταλιστές. Κοιτάξτε, να σας πω κατά καιρούς, επειδή έχουμε μια μεγάλη εμπειρία. Γι' αυτό ρωτώ. Τύχαινε μερικές περιπτώσεις, ας πούμε, να εκβιάζουν αυτοί για δάνεια και οι εργαζόμενοι να θέλουν να μην κλείσει επιχείρηση. Το ευνοούν όμως, είναι ανάλογα τι περιεχόμενο έχει κάθε απεργία. Το τι ζητάει ο εργαζόμενος δηλαδή και το τι ζητάει ο εργοδότης. Το ρωτώ γιατί, για παράδειγμα, και κατά του Αλιέντε γίνανε απεργίες. Μα τις απεργίες ο Γάνης... Δεν ήταν, φαντάζομαι, προοδευτικές. Να σας πω τώρα, οι απεργίες του Αλιέντε, επειδή τώρα η ιστορία ξαναγράφεται. Ξέρετε τα διεθνή, γι' αυτό ρωτώ κιόλας. Ναι, τα ξέρω πολύ καλά. Και τέλος πάντων τα ζήσαμε και λίγο. Λοιπόν, βγήκε ένα βιβλίο. Εμείς βγήκε ένα βιβλίο από έναν αξιωματούχο ανώτατο της CIA που περιγράφει πώς οργάνωσε τις απεργίες των φορτηγατζίδων. Το είπε ο ίδιος. Ενώ όταν τα λέγαμε εμείς, μας λέγανε όλοι ότι βλέπετε φαντάσματα, πράκτορες κλπ. Το παραδέχτηκαν και το τι ρόλο έπαιξε η ITT, International Diευθυντή, των Αμερικάνων δηλαδή, κρατική εταιρεία, στην παρέμβαση και στον στην παρέμβαση και στο να ρίξουν τον Αλιέντε. Τα έγραψε ο ίδιος. Γιατί ξέρετε, μετά που απελευθερώθηκαν, που έφυγε η Σοβιετική Ένωση και αυτά. Ξεσάλωσαν. Βγήκαν όλοι για να βγάλουν λεφτά. Το λέω έτσι. Και πάνω σε αυτά έγραψαν και τέτοια. Το ΚΚΕ είναι στους κερδισμένους, στους χαμένους της κάλπης των ευρωεκλογών. Η αυτοδιοικητική είναι άλλη υπόθεση. Των ευρωεκλογών. Πολλοί κόσμος λέει ότι δεν τα κατάφερε παλιές πράξεις. Να σας πω τώρα. Εμείς αυτό που μέσα σε ένα γενικό χαμό που γίνεται και στην Ευρώπη και μες στα διλήμματα εδώ, δείχνουμε μια σταθερότητα. Δηλαδή, ποιο ήταν, εμείς κρατηθήκαμε στο ποσοστό μας. Το κρατηθήκαμε, το λέτε, από το 95. Ναι, θα σας πω τώρα. Εντάξει, τώρα δεν θέλω να απαντήσω ότι μια φορά θα ανέβουμε πολύ και θα είναι και οριστική, αλλά σας λέω τώρα ότι. Σας λέω ότι σε αυτές. Το θυμάμαι το 95 πάντως. Μετά τις ανατροπές. Για δέστε τη Ευρώπη στα κομμουνιστικά κόμματα. Γαλλία υπάρχει, εξαφανίστηκε. Αυτό όμως είναι ένα κριτήριο. Ιταλία υπάρχει, εξαφανίστηκε. Γιατί συνεργάστηκαν με τη Σοσιαλδημοκρατία. Οι Πορτογάλοι τώρα που στήριξαν την κυβέρνηση των Σοσιαλδημοκρατών, που δεν έκανε και τίποτα, το έδωσε ένα ευρώ αύξηση, σιγά τα ΟΑ που λένε. Τίποτα δεν έκανε. Από 12,5 πήγαν 6. 6,5. Εμείς λοιπόν, ανεξάρτητα τώρα, να σας πω τα κέρδη και φυσικά δεν είμαστε ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα. Ωραία. Να είμαστε καθαροί. Κάνατε και μια ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής, συζητήσατε το αποτέλεσμα. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι και πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Γιατί ενώ εκφράστηκε μια δικαιολογημένη δυσαρέσκεια κατά του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Ξαναγύρισε στα παλιά, στους προηγούμενους. Αμφισβητήθηκε από τα δεξιά ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, να σας πω κάτι.
Ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτον εφάρμοσε την ίδια πολιτική που εφάρμοσαν και οι προηγούμενοι. Τη συνέχισε και πήρε και χειρότερα μέτρα. Και ήταν λογικό να πάρει από τη στιγμή. Άρα καλύτερα που αμφισβητήθηκε. Λέω τότε αμφισβητείτε, ναι. Δεύτερον, το χειρότερο. Ναι. Αυτή την πολιτική την έντυσε με ένα προοδευτισμό. Mm-hmm. Εδώ είδαμε πράγματα και θάματα. Τώρα μην ανοίξω το στόμα μου. Το σύμφωνο συμβίωση δεν είναι προοδευτικό. Μα εκεί κρίνεται. Λέω ένα αυτά παράδειγμα. Κρίνονται. Όχι, αλλά ένα παράδειγμα. Λέω αυτά είναι που κρίνουν. Εδώ μπορεί και αυτά για κάποιον. Η ζωή του λαού για ορισμένους μπορεί να είναι. Εντάξει, αυτά όμως θα μπορούσε να τα κάνει κι άλλο κόμμα. Δεν είναι καμιά μεγάλη επιτυχία. Δεν είναι καμιά μεγάλη επιτυχία. Και πάλι δεν θα τα ψηφίζατε. Εμείς έχουμε άποψη γι' αυτά τώρα. Άμα θέλετε να κουβεντιάσουμε τώρα για μια σειρά πράγματα. Καταρχήν για το σύμφωνο συμβίωσης, άμα θέλουν, ξέρετε τι τους προτείναμε. Γιατί είναι πολύ δεξιοί. Πάρα πολύ δεξιοί. Και ο ΣΥΡΙΖΑ. Πείτε. Να τροποποιηθεί ο αστικός κώδικας. Ώστε κληρονομικά και όλα τα υπόλοιπα να λυθούν. Γιατί αυτό ήταν. Αυτό δεν έχει ακουστεί πολύ. Ναι, εμείς το προτείναμε στη Βουλή. Και κάναν όλη την πάπια. Mm-hmm. Εμείς είμαστε πιο ριζοσπαστικοί σε αυτά. Γιατί όταν δύο άνθρωποι για δικούς τους λόγους αποφασίζουν να είναι. Ναι. Λοιπόν, τροποποίησε τον αστικό κώδικα. Να μην μπαίνουν στη μέση παιδιά αυτά και όλα τα υπόλοιπα που υπάρχουν. Για να λυθεί αυτό... το θέμα. Ναι. Ναι. Και να λυθεί το θέμα. Ναι. Για να το κάνουμε. Πολύ ενδιαφέρον. Εδώ προωθούνται άλλα πράγματα. Και σε άλλα έχουμε κάνει ριζοσπαστικές προτάσεις. Και ας λένε ό,τι λένε. Αλλά δεν μπορούμε να δεχτούμε, ναι, παράδειγμα ότι το φύλλο θα καθορίζεται στα 18. Μάλιστα. Δεν μετρελαθούμε δηλαδή τώρα. Η φύση, οι εξαιρέσεις υπάρχουν, εντάξει. Κατανοούμε. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Άλλο αυτό και άλλο να πας στην κοινωνία για να λες ότι λέει ο Μακρόν τώρα. Γονέας νούμερο 1 και νούμερο 2. Εντάξει, αυτά είναι... Τα οποία είναι αντιδραστικά λέτε. Ναι, αντιδραστικά. Είναι αντιδραστικά και αντιπιστημονικά. Δεν είναι μόνο αντιδραστικά. Είναι η ταξική ταυτότητα αυτή που αναδεικνύετε εσείς και θεωρείτε πως είναι κυρίαρχη για το ανθρώπινο γένος. Μα αντικειμενικά είναι η ταξική, η κοινωνία. Αφού κάνουμε τέτοια συζήτηση. Σε όλη τη την ιστορία υπήρχαν αντίπαλες δύο τάξεις πάντα. Από τότε που έγινε ταξική. Μεσαίες τάξεις. Πάντα υπήρχαν. Ήταν, ας πούμε, οι φεουδάρχες και οι δουλοπάρικοι. Παλιότερα ήταν οι σκλάβοι και οι κυρίαρχοι. Ενδιάμεσες τάξεις. Οι ενδιάμεσες. Που ποντάρουν πολύ τα πολιτικά κόμματα τα άλλα. Ναι, το ενδιάμεσες να σας πω τώρα. Ενδιάμεσες. Παράδειγμα, έχει ένα μαγαζάκι. Δουλεύει 14 ώρες και νομίζει ότι θα γίνει. Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Ναι, ναι. Αυτά πάτες. Κανένας δεν γίνεται. Αυτοί λειτουργούν συμπληρωματικά. Έχουν γίνει όμως και φτωχοί άνθρωποι πλούσιοι. Αυτό είναι η εξαίρεση που ενισχύει τον κανόνα. Από το τίποτα δεν γίνεσαι. Εντάξει, και να είμαστε καθαροί. Μάλιστα. Εντάξει, και το πώς γίνονται, άμα δούμε σε μια πορεία, δεν θέλω να αρχίσω να λέω ονόματα, δεν κάνει. Δεν είναι σωστό δηλαδή, γιατί τάξη έχει απέναντι. Το πώς γίνονται είναι η κληρονομικότητα, το τι κληρονομεί ο καθένας. Για να δούμε τώρα. Γεννιέται ένα παιδί. Ένας εργάτη και ένας μεγαλοεπιχειρηματία. Έχουν τις ίδιες. Σε καμία περίπτωση. Όχι. Δεν είναι άδικο. Γιατί οι άνθρωποι δεν είναι. Αυτό είναι καπιταλισμός. Εμείς αυτό θέλουμε να αλλάξουμε. Όλοι οι άνθρωποι να έχουν τα ίδια δικαιώματα, να μπορούν να απολαμβάνουν αυτά που παράγουν. Αυτή είναι η δική μας η πολιτική. Πάντως η εργατική τάξη και δεν έρχεται μαζί σας. Να σας πω, δεν έρχεται εύκολα. Πάλι επιγυρίζω σε εκλογές, βέβαια. Ναι, γιατί υπάρχει πόλωση, υπάρχει απογοήτευση. Ναι. Υπάρχει... Απογοήτευση από τι, κύριε Παφίλη? Απογοήτευση, να σας πω. Η απογοήτευση ήταν γενική. Εμείς λέγαμε ότι οι όποιες κατακτήσεις έχουμε μέσα σε αυτό το σύστημα είναι λόγω των αγώνων και ότι μπορεί να τα σπάρει πίσω μέσα σε μία νύχτα. Φυσικά μας θεωρούσαν γραφικούς. Σας τα λέω έτσι ανοιχτά δηλαδή. Έτσι είναι. Μας θεωρούσαν γραφικούς. Τι λέει έτσι. Το κουκουέ τώρα, βλέπει πράγματα και θάματα, ας πούμε. Όπως και λέγαμε για την κρίση. Το 97 εμείς μιλήσαμε για μεγάλη καπιταλιστική κρίση που στην Ελλάδα θα έχει πολύ άσχημες συνέπειες λόγω της σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το επίπεδο της οικονομίας. Μας λέγανε ότι είστε μουρλοί. Τι μας λέτε, γιατί τότε θυμάστε τι γινόταν. Εν ώψη Ολυμπιακού αγώνων, δρόμοι, ιστορίες και αυτά. Λοιπόν, εμείς λοιπόν είπαμε αυτό, ότι θα έρθει και θα σας τα πάρει πίσω. Φυσικά ο κόσμος δεν τα πίστευε. Αν ο κόσμος, αν μπορούσαμε, γιατί είναι και άλλα πράγματα που παίζουν ρόλο. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα. Δεν λέω ότι δεν έχουμε αδυναμίες. Δεν μπορούμε. Αυτό που εισπράττουμε όμως είναι ότι έχετε δίκιο. Μας τα είπατε, είχατε δίκιο, δεν σας πιστέψαμε. Από εκεί μέχρι να πάει κάποιος να ψηφίσει κουκουέ ή να συμπαραταχθεί με τον κουκουέ είναι ένας νόμος δύσκολος. Δεν είναι εύκολος. Γιατί θέλει και αγώνα, γιατί επηρεάζεται από χίλια πράγματα σήμερα, γιατί κοιτάει το άμεσο. Πάντως ξέρω και ανθρώπους που ψήφισαν κουκουέ απλά για λόγους ότι εκτίμησαν, ναι, μια συνέπεια λόγων, βεβαίως, και έργων. Ναι. Αλλά δεν είχαν συμμετάσχει και σε τίποτα τρομερούς κοινωνικούς αγώνες. Έχω τις περιπτώσεις και κοντινές. Υπάρχει ένα κομμάτι που είναι ιδεολογικό. Το οποίο είναι πεισμένο ότι έχουμε δίκιο.
Άλλο αυτό. Εντάξει, αυτό το κομμάτι. Πάμε τώρα στο άλλο κομμάτι. Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι οι οποίοι πάλεψαν, και αυτό είναι το κυριότερο. Λέω για τα πλατεία στρώματα, ας πούμε. Οι οποίοι μπήκαν σε αγώνες και εκεί συγκρούστηκαν και είδαν ότι μόνο το κουκουέ τους στηρίζει. Και εκεί έκαναν το βήμα. Υπάρχουν τώρα. Η πίεση καθημερινή είναι απίστευτη. Πίεση στον κόσμο, λέτε. Ο κόσμος τρέχει σαν τρελός από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν προλαβαίνει ό,τι πάρει καμιά είδηση από εδώ και από εκεί, ούτε να ενημερωθεί. Έχει αλλάξει η ζωή, έτσι. Το διαπιστώνετε, δηλαδή, και σαν κόμμα. Να σας πω κάτι. Εμείς είμαστε μια φουρνιά, ας πούμε, που εγώ σας λέω τώρα, ας πούμε, δουλεύαμε, γυρίζαμε το μεσημέρι. Υπήρχε ελεύθερος χρόνος. Το απόγευμα, εδώ τώρα η εργασία. Τώρα τι είναι, τώρα πώς είναι. Κόλαση. Ενιαίος ο χρόνος. Κόλαση. Δεν υπάρχει τώρα. Και τώρα με αυτά που λένε με το. Και η σύγκρουση που υπήρξε, και αυτό έχει σημασία, που βγήκε ο κ. Μητσοτάκης και είπε για 7 μέρες δουλειά. Ναι. Και βγήκε ο Τσίπρας στα κεραμίδια. Ξέρετε τι κοροϊδία είναι αυτή. Γιατί. Λοιπόν, γιατί αυτά αποφασίστηκαν, αν δεν κάνω λάθος, ήμουν ευρωβουλευτής τότε. Mm-hmm. Ήταν η έκθεση Σέρκας, σοσιαλδημοκράτης. Που τι λέει. Θυμηθήκατε. Ναι, τι θυμάμαι, γιατί έγινε μεγάλη κόντρα. Ήμασταν εκεί. Ήμασταν οι μόνοι που ήμασταν εναντίον. Τι λέει, ότι ο χρόνος, ο εργάσιμος χρόνος δεν θα καθορίζεται εβδομαδία, αλλά χρονιάτικα. Και μπορεί ο εργοδότης να απασχολεί τον εργαζόμενο μέχρι 12 μέρες συνεχώς. Ποια πενθήμερα, ποια αυτά. Αυτό είναι γυρισμός το 1920. Πώς συμπεριφέρθηκαν οι ευρωομάδες τότε οι άλλες? Όλοι το ψηφίσανε. Πλην. Και το εφαρμόσανε. Πλην κουκουέ. Ο Παπαδημούλης τότε είχε ψηφίσει λευκό. Και έγινε ένας καυγάς μια φορά γιατί ψήφισε λευκό. Όμως στην πορεία το εφάρμοσαν. Το εφάρμοσε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. 12 ώρες στους γιατρούς. Ναι ή όχι. 12 ώρες. Μάλιστα. Με νόμο, δικό του. Υπερορίες. Τσεκούρι. Στην υπερορία πρέπει να πλένεσαι περισσότερο. Δεν πρέπει να πλένεσαι λιγότερο. Φανώς. Γιατί είσαι κουρασμένος, γιατί προσφέρεις περισσότερα και αυτά. Και όλοι τους έχουν συμφωνήσει με αυτό το. Γιατί είναι οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει ψηφιστεί στη Βουλή. Και την έχουν ψηφίσει όλοι πριν κάπου καπάει. Το ΣΥΡΙΖΑ, εσείς πώς τον βλέπετε? Είναι ένα σοσιαλδημοκρατικό κόμμα, είναι ένα αριστερό κόμμα, είναι ένα αστικό κόμμα, είναι ένα δεξιό κόμμα? Χαρακτηρίστε το. Κάντε μια περιγραφή. Η σοσιαλδημοκρατία πολιτική πάντα ήταν η χρυσή εφεδρεία του συστήματος. Και κάτι που έλεγε ο Ανέλη, ο πρόεδρος της ΦΙΑΤ. Η γνωστή ρίση. Σοβαρό πρόσωπο. Ναι. Ναι. Σοβαρό πολιτικό εννοώ, τώρα άσχετα είναι αντίπαλο. Τι έλεγε? Ότι όταν δεν μπορεί η δεξιά, τότε πρέπει να βάλουμε μπροστά τη χρήσιμη αριστερά. Έτσι την ονόμαζε. Λοιπόν, ανεξάρτητα τώρα το τι νιώθει ο κόσμος που ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ, η ηγεσία του έκανε επιλογή. Τι η επιλογή είναι, δεν είναι ούτε καν σοσιαλδημοκρατική, είναι να υπηρετήσει με τον καλύτερο τρόπο αυτό το σύστημα. Και το έκανε. Δηλαδή, θέλετε να σας πω τώρα. Και επειδή γίνεται και καυγά στις τηλεοράσεις ανάμεσα στη ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Δημοκρατία. Και θα ενταθεί προφανώς. Ναι, ποιος είναι με τους πολλούς και ποιος με τους λίγους. Λοιπόν, για να τα πάρουμε με τη σειρά. Εδώ. Ψηφίζεται η μείωση της φορολογίας των νομικών προσώπων από 29 στο 26, στο 25 και θα το πάνε εκεί παρακάτω. Ποιος το ψήφισε? Όλοι. Πλην κουκουέ. Δεύτερον, φέρνει ο ΣΥΡΙΖΑ τροπολογία και μειώνει τη φορολογία, προσέξτε τι λέω τώρα, των διανεμόμενων κερδών, που είναι τα καθαρά κέρδη των ανώνυμων εταιριών, τη μειώνει 50% παρακαλώ. Από 15 που ήταν, σε 10. Και να, εδώ τώρα, μας ακούει και ο κόσμος, μας βλέπει μάλλον, μας ακούει. Πόσο πληρώνει ο μισθωτός πάνω από 600 ευρώ? 22% φόρο. Mm-hmm. Είναι δυνατόν να πληρώνει 22% μισθωτός και τα κέρδη των ανήμων, τα διανεμόμενα κέρδη που είναι καθαρά κέρδη, γιατί υπάρχουν κι άλλα, να πάνε να μειώνονται 50%? Ποιον υπηρετεί, τους πολλούς? Να πάω και σε άλλα νομοσχέδια, αναπτυξιακά κλπ. Λέει πάντως πως κάνει ταξική αυτά πολιτική. Αυτά όμως, ακούστε κύριε Μανιάτη, αυτά τα ψήφισαν μαζί με τη Νέα Δημοκρατία. Και με το Κινάλ και με τους υπόλοιπους. Τα περισσότερα αυτά τα μέτρα που ευνοούν αυτούς που έχουν τον πλούτο. Τις 120 δόσεις γιατί δεν τις ψηφίσατε και ψήφισατε παρόν, που θα ανακούφιζαν ένα κόσμο? Να σας πω γιατί. Γιατί οι 120 δόσεις δεν λύνουν το πρόβλημα. Το αντίθετο. Καταρχήν δεν μπαίνουν όλοι. Δεύτερον, που δεν το ξέρει ο κόσμος, αλλά θα το δει όταν πάει να κάνει τη ρύθμιση. Δεν μπαίνουν όλοι λοιπόν. Δεν μπαίνουν όλοι. Ναι. Δεύτερον, άμα καθυστερήσεις τρεις νομίζω, χαίρεται. Φεύγεις από τη ρύθμιση.
Δεν θέλει κάποιους όρους όμως. Τέταρτο και σημαντικό. Ναι. Τέταρτο και σημαντικό. Ναι. Τι κάνει, τους μειώνει τη σύνταξη. Mm-hmm. Δηλαδή βάζει στο τραπέζι, σου λέει θα σου ρυθμίσω τις δόσεις, ναι, θα πληρώσεις το... ναι, ναι, και σου μειώνω τη σύνταξη. Άρα. Άρα λοιπόν εμείς κάναμε τροπολογίες. Δεν είναι ότι ψηφίσαμε, καταρχήν ψηφίσαμε παρόν. Παρόν. Παρόν σημαίνει, αυτό, παρόν σημαίνει ότι θέλω κάτι περισσότερο, δεν το εμποδίζω. Κάναμε μερικές τροπολογίες, δεν δέχτηκε καμία. Μα δεν θα δέχονταν μια τροπολογία μια φορά, όπως κάναμε. Και αυτές δεν είναι για το σοσιαλισμό. Του και έχετε κάνει και πολλές, η αλήθεια είναι. Κοινοβουλευτικά παρακολουθώντας σας. Πάρα πολλές. Πολλές τροπολογίες. Πάρα πολλές. Αλλάζουν τα πράγματα από τη Βουλή. Όχι. Από τη Βουλή όπως είναι, όχι, δεν αλλάζουν. Ή αποκαλύπτονται τα πράγματα στον κόσμο. Αυτό κάνουν. Αποκαλύπτονται. Κοιτάξτε, τώρα στη Βουλή, όποιος έχει 151 κάνει ό,τι θέλει. Και ας αφήσουν τώρα τα υπόλοιπα περί δημοκρατίας. Και να σας πω και κάτι ακόμα τώρα. Δεν κατάλαβα δηλαδή πόσους έχει, πόσο ποσοστό των Ελλήνων έχουν οι κυβερνήσεις. Έχουν το 51%. Καμία δεν είχε ποτέ. Ποτέ, καμία. Ούτε ο Καραμαλής είχε το 56%. Νομιμοποίησης λοιπόν, πολιτικής καμία. Λέτε. Να σας πω τώρα, πόσοι ψήφισαν. Η αποχή ήταν πολύ μεγάλη. Στην, πολύ στην μεγάλη. Αθήνα, στην Αλφα Αθήνας, ναι. 51% αποχή. Πολύ μεγάλη εποχή. Λοιπόν, οι μισοί Έλληνες ψήφισαν. Και δεν νομίζω που λέω τώρα και με τα πλαίσια της αστικής δημοκρατίας. Πάντως το ότι δεν έρχεται ο κόσμος να ψηφίσει δεν είναι μόνο πρόβλημα των κυρίαρχων πόλων, είναι συνολικά του πολιτικού συστήματος προφανώς. Να σας πω τώρα. Όχι. Κοιτάξτε, μπαίνουμε στην κανονικότητα την ευρωπαϊκή δηλαδή. Και την αμερικάνικη. Δηλαδή. Ξέρετε πόσο παίρνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο σύνολο του εκλογικού σώματος, 23-24%. Άρα πάμε εκεί, λέτε. Αυτή είναι η τάση. Εμείς παλεύουμε, ναι. παλεύουμε να μην υπάρχει αυτό. Γιατί βλέπετε, αποχή δεν λέμε ποτέ στον κόσμο. Όχι. Λέμε πήγαινε ρίξε άκυρο, λευκό, αφού πήγαινε, δεν πήγαινε όμως. Πήγαινε όμως να ψηφίσει. Και δεύτερο, το βασικό είναι να συμμετέχει εκεί που κρίνονται τα πράγματα. Σωματείο, ναι. αγροτικό σύλλογο, επαγγελματικό σύλλογο, να ζωντανέψουν, να δυναμώσουν και να γίνει μια συμμαχία. Για να μπορούν να διεκδικήσουν πρώτα να σταματήσει. Γιατί κοιτάξτε τώρα, άσετε τι λένε. Και η Νέα Δημοκρατία τώρα που είναι η ανερχόμενη δύναμη. Είναι ανερχόμενη, λέτε. Αφού πήγε τώρα εκλογές. Αποτέλεσμα ήταν τόσο. Ο κόσμος απογοητεύτηκε από την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Τον τιμώρησε το ΣΥΡΙΖΑ. Και αντί να κάνει. Μέσα στο μυαλό του, με μία έννοια. Τον τιμώρησε. Τον τιμώρησε και αντί να πάει πιο μπροστά, ξαναγυρίζει σε αυτούς που έβριζε πριν, να το πω απλά, πριν από δύο χρόνια. Όπως είπα, από τέσσερα χρόνια. Ναι, ναι, ναι. Είναι, το αστικό σύστημα έτσι λειτουργεί. Με δύο πόλους. Ναι. Εγκλωβίζει τον κόσμο και εμείς παλεύουμε να τον βγάλουμε από το. Εξαφανίζει και φυλακή. Κόμματα πιθανώς. Βλέπουμε τώρα, ναι, ας πούμε, για παράδειγμα, την ανακοίνωση του Σταύρου Θεοδωράκη με τον Ποτά. Μια κρίση αυτά. Μια κρίση, λέτε. Βέβαια. Τι ήταν, ήτανε γεννήματα της κρίσης, συμπληρώματα. Δεν στάθηκαν, δεν μπορούσαν να στάθουν και αντικειμενικά, κατά τη γνώμη μας. Και δημιουργούνται άλλα τώρα. Όπως. Και στον ακαδεξιό χώρο. Όπως. Βελόπουλος. Τον είχαμε χθες εδώ. Βαρουφάκης. Βαρουφάκης από την άλλη μπάντα. Από την άλλη, ναι. Αυτός πήρε τώρα 3,5%. Τι εκτιμάτε, ότι αυτοί θα είναι οι νέοι μικροί, να το πω έτσι. Θα να σας πω, πάντα χρειάζεται το σύστημα και κάποιες συμπληρώματα, να μην χρησιμοποιήσω άλλη έκφραση γιατί είναι καλή. Τα οποία. Πάντως ο κόσμος πήγε και τους ψήφισε κι αυτούς. Μα ο κόσμος τους ψηφίζει. Ναι. Είναι, ο κόσμος τους ψηφίζει γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχει εμπιστοσύνη στη δύναμή του. Τον κάναν εκτός από το γενικό πλαίσιο. Ενδιαφέρον αυτό. Δεν έχει εμπιστοσύνη στη δύναμή του. Άρα πάει στην ανάθεση. Πάει. Αυτό είναι το κυρίαρχο αίσθημα. Καμιά φορά διαλέγει το μικρότερο κακό, το οποίο γίνεται μεγαλύτερο. Και να σας πω, όταν δεν συμμετέχει κοινωνικά, τι εννοώ, στο σωματείο, στο σύλλογο, στον επαγγελματικό σύλλογο, στον αγροτικό, στον πολιτιστικό, στον αγροτικό, δεν, και είναι κλεισμένος, και το είναι κλεισμένος και για άλλους λόγους. Η ζωή, η πραγματική των ανθρώπων που μας βλέπουν και το ξέρουν, είναι κόλαση. Τρέχει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ακούστε να σου πω, πάτε ένα ζευγάρι που έχει δύο παιδιά. Ναι. Ναι. Εντάξει, λοιπόν, ποιος θα τα πάει. Να μην αρχίσουμε τον παιδικό σταθμό. Ποιος θα τα πάει στο σχολείο, ποιος θα τα πάρει από το σχολείο. Πλήρωνε. Τι να πληρώσεις, αγγλικά. Μπορεί να μάθεις στο σχολείο, όχι. Δεύτερη γλώσσα μπορεί. Αναγκαστικά να στο φροντιστήριο θα πάει. Ένα αθλητικό. Κάπου να ασχολείται. Και κάνα μπαλέτο, κάνα πιάνο. Πάλι θα πληρώσεις. Ή αν θέλει μουσικό. Παντού πληρωμή, παντού άγχος, τρεχάλα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πού να προλάβει. Και λεφτά λοιπόν. Πόσα. Εκτός των υπολείπων. Δηλαδή, ζει με ένα τέτοιο. Έχουν ανατραπεί τόσο πολύ οι εργασιακές σχέσεις, αυτές οι ελαστικές σχέσεις εργασίας και οι ρυθμοί της ζωής, αντί να γίνονται καλύτερα, αφού προχωράει η επιστήμη, η τεχνολογία,
Κανονικά έπρεπε ο κόσμος να δουλεύει λιγότερο και να έχει ελεύθερο κοινωνικό χρόνο. Δεν λέμε να κοιμάται από το πρωί, να ασχολείται με πράγματα του πολιτισμού, άλλα. Να απολαμβάνει τον ανθρώπινο πολιτισμό. Συμβαίνει εντελώς το αντίθετο. Γιατί? Αυτό τι δείχνει? Δείχνει ότι το σύστημα που ζούμε είναι χρεοκοπημένο. Αντικειμενικά, άσχετα αν το λέμε εμείς ή όχι. Από τη στιγμή που τον κόσμο τον γυρίζει πίσω στη ζωή του και το αντιλαμβάνει το καθένα. Έχει νέα παιδιά τώρα. Στίβουν το που λέγαμε παλιά την πέτρα και βγάζουν ζουμί. Και είναι άνεργοι. Και περιμένουν να του δώσει ο παππούς ένα χαρτζηλίκι. Στερούνται όλες οι οικογένειες. Θα πω αυτό, το έχω πει και στη Βουλή. Η Αλέιδα Γκεβάρα, η κόρη του Γκεβάρα, μίλησε σε ένα σχολείο στη Χαλκιδόνα. Και μου είχε εντυπωσιάσει αυτό που είπε, ότι στον καπιταλισμό η κάθε γενιά θυσιάζεται για την επόμενη. Και όχι αυτό που λένε σκόπιμα, ότι οι παλιοί φάγανε το ψωμί των νέων. Όχι, να σου το πω απλά. Ναι, ναι. Μία οικογένεια, όταν δύο άνθρωποι. Ας μην πάρουμε την κρίση, ας πάρουμε και πριν. Όταν φτάνουν σε ένα σημείο, ξέρω εγώ, στα 45, εκεί περίπου, ας πούμε, που έχουν κάποια. Όχι άνεση μεγάλη, αλλά έχουν κάποια οικονομική αυτή. Τι κάνουν? Πλήρωσε και το παιδί, πλήρωσε το φροντιστήριο, πλήρωσε το πανεπιστήμιο, πλήρωσε το μεταπτυχιακό, τράβα να του βρει δουλειά, γιατί όλα έτσι είναι τώρα. Και τότε τι κάνουν όλη τους η ζωή που δουλεύαν και που υποτίθεται θα μπορούσαν να την λίγο να λασκάρουν μετά, υποχρεώνονται να στηρίζουν τα παιδιά τους. Μάλιστα. Και το ίδιο συμβαίνει και σε επόμενες γενιές. Ενώ θα έπρεπε να συμβαίνει εντελώς το αντίθετο. Μαζί μπορούμε να μιλάμε ώρα. Αυτά είναι τα αδιέξοδα του συστήματος εδώ. Ναι. Αυτά λέμε στον κόσμο. Να σας πω ότι ανεξάρτητα από το τι ψηφίζει, ναι, πάρα πολλοί κόσμος ακούει το κουκουέ. Το σκέφτεται. Απλά είναι οι συνθήκες δύσκολες. Βλέπει και μαυρίλα παντού. Αλλά ξέρετε, όσα φέρνει η ώρα δεν τα φέρνει ο χρόνος. Φουσκώνει πολύ. Φουσκώνει, έτσι. Το ποτά. Φουσκώνει και η αγανάκτηση και όλοι. Τώρα προσπαθούν να τον εκτονώσουν, κατά τη γνώμη μου, σε άλλα κανάλια. Όπως? Όπως φασισμός. Εσείς μιλάτε με ένταση πολλές φορές και για τη Χρυσή Αυγή και για την ακροδεξιά. Ποιος τον ανέστησε τον φασισμό που ήταν στα μπουντρούμια? Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρώτη και κυρία. Πρώτη, αυτά που ζήσαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικά τότε 4 με 9, είναι απίστευτα. Διαστροφή της ιστορίας ολόκληρης. Συντάξεις σε Waffen SS. Εξομοίωση κομμουνισμού και φασισμού. Εντάξει, λίγο σε βάρη. 20 εκατομμύρια νεκροί. 5 εκατομμύρια ήταν στέλεχοι του κομμουνιστές. Ποιος τον νίκησε τον Χίτλερ? Η Σοβιετική Ένωση δεν τον νίκησε? Κατά κύριο λόγο. Κατά κύριο λόγο, ναι, άρθεν και οι λαοί. Και οι μεγάλες θυσίες αυτών των λαών. Και οι λαοί. Και άλλοι λαοί. Ποιοι ήταν μπροστά? Ναι. Κομμουνιστές δεν ήταν? Είναι δυνατόν να εξομοιώνεις την πιο προοδευτική θεωρία, ανεξάρτητα το πιστεύεις. Αν μπορεί να γίνει ή όχι. Μπορεί να γίνει, λέμε εμείς. Με την πιο αντιδραστική, την πιο σκοταδιστική. Υπάρχει βέβαια μια ανάλυση που λέει ότι και τα πειράματα αυτά του σοσιαλισμού, ναι, φτάσανε σε στρεβλώσεις και σε ακρότητες, ναι, και σε καρατομήσεις και, ναι, σε εκαθαρίσεις. Να σας πω κάτι. Να σας πω. Η πιο ανέμακτη επανάσταση στην ιστορία ήταν η Οκτωβριανή. Και η πιο αιματηρή ήταν η Γαλλική. Η αστική τάξη δηλαδή που κυβερνάει σήμερα, για να μπορέσει να σταθεί απέναντι στους φεουδάρχες, ήταν η πιο σκληρή. Δεύτερον, κλήθηκαν οι κομμουνιστές τότε και στη Ρωσία μάλιστα να ανοίξουν καινούριους δρόμους, να φτιάξουν κάτι το εντελώς αντίθετο. Που δεν είχε δεν και προγενέστερη πείρα. Μπράβο, καμία πείρα προηγούμενη. Κάναν θαύματα. Ακούστε τώρα, με δωρεάν παιδεία. Επιτεύγματα υγεία. Υπήρξαν σίγουρα. Υγεία, το θέμα παιδεία. Είναι ότι υπήρξαν πιθανώς και ακρότητες. Σταμάτησαν την ανεργία. Να σας πω τώρα, ακρότητες. Θέλετε να μιλήσουμε. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Πήραν απόφαση να μορφώσουν τον κόσμο. Mm-hmm. Λοιπόν, δάσκαλοι 2 χρόνων τους στέλναν σε χωριά. Τους φάζαν. Γιατί δεν θέλαν, γιατί το θεωρούσαν ότι αυτό είναι. Πώς το λένε, δεν έπρεπε. Ναι, ναι. Τα κορίτσια δεν έπρεπε να πάνε στο σχολείο. Δεν τα βλέπετε στο Αφγανιστάν? Όταν υπήρχε εκείνο το διάλειμμα, που ήταν μια τέλος πάντων δημοκρατία, που έγινε επανάσταση στο Αφγανιστάν, υπήρχε γυναίκα υπουργός πολιτισμού, βγήκαν οι μπούρκες, έγινε. Τώρα τι είναι? Βαλθήκαν να το ρίξουν εκείνο το πράγμα. Μα το ρίξανε, μα όταν ρωτήσαν τον Μπρεζίνσκι, ναι, και του λένε τώρα, λέει, τι εκτιμάτε, λέει, μετά τους δίδυμους πύργους, για τους Ταλιμπάν που τους δημιουργήσατε εσείς και τους εξοπλίσατε, πώς το εκτιμάτε? Λέει, καλά κάναμε, γιατί το σημαντικό ήταν να πέσει η Σοβιετική Ένωση και να ιτηθεί στο Αφγανιστάν. Να δείτε τι κινησμό. Τη σημερινή Ρωσία πώς τη βλέπετε? Η Ρωσία σήμερα είναι καπιταλιστική Ρωσία. Τι είναι?
Ρωσία των ολιγαρχών που λένε, δηλαδή καπιταλιστική είναι. Κρατάει ένα κρατικό τομέα βέβαια σοβαρό, ας πούμε, ειδικά τον τομέα της, το στρατιωτικό. Αλλά είναι, αυτή παίρνει μέρος στο μοίρασμα των αγορών. Η κατάσταση, πάντως, κύριε Μανιάτη, είναι, ναι, πώς ήταν πριν τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έτσι είναι. Είναι οι μεγάλες δυνάμεις, οι κλασικές υπεραλιστικές, είναι οι καινούργιες αναρχόμενες, Ρωσία, Κίνα, Ινδία. Και Βραζιλία ήταν, να τα Βραζιλία. Ο Λούλα έφερε τον φασίστα. Μπολσονάρο. Κλασικό αυτό. Σε όλη την ιστορία, θυμάστε το Πασόκ, πήρε τη Νέα Δημοκρατία 28,2, αν δεν κάνω λάθος. Ο Μαδούρο θα φέρει τον Γουαϊδό. Και την πήγε 47. Ο Μαδούρο, κοιτάξτε, εμείς δεν συμφωνούμε με τον Μαδούρο και την πολιτική του. Να είμαστε καθαροί. Ούτε συμφωνούσαμε ποτέ. Όμως δεν δεχόμαστε, ναι, παρέμβαση του ξένου παράγοντα και οποιοδήποτε άλλο στο εσωτερικό αυτής της χώρας. Ας τα λύσει ο λαός της Βενεζουέλας. Ερώτηση. Ως όλο τον 20ο αιώνα η Σοβιετική Ένωση παρενέβαινε στα ελληνικά πράγματα. Γιατί πού παρενέβαινε? Έπαιρνε θέση. Θέση έπαιρνε. Πολιτική έτσι, θέση όμως. Πολιτική. Και αυτή η πολιτική θέση άλλο, λέει, άλλο πολιτική θέση και άλλο να απειλείς με στρατιωτική δικτατορία, άλλο να βγάζεις πρόεδρο έναν ο οποίος και να τον χρήζεις. Και μάλιστα έφυγε από τον ΟΗΕ. Δεν έφυγε ο Τραμπ χθες. Γιατί, ποιος είναι εκλεγμένος πρόεδρος? Ο Μαδούρο δεν είναι? Ναι, είναι. Λοιπόν, πώς διορίζεις άλλο πρόεδρο? Και βουλευτικές εκλογές. Εμείς λέω, δεν υποστηρίζουν την πολιτική, να είμαστε καθαροί. Την τσαβική κληρονομιά. Η τσαβική κληρονομιά, κοιτάξτε, ο Τσάβες. Και εκεί κάνατε κριτική πάντως, η αλήθεια είναι. Τι κάναμε? Κριτική. Δηλαδή, φυσικά το βλέπετε κριτικά. Μα είναι σοσιαλδημοκρατική αντίληψη εκεί τώρα, ή θα προχωρούσε σε μια κοινωνικοποίηση γενικότερη. Σε βαθέματα. Και θα συγκρούνται. Ναι. Ξέρετε, έχω πάει στη Βενεζουέλα 5 φορές. Ναι. Λοιπόν, όλοι αυτοί που φωνάζουν. Όλοι αυτοί που φωνάζουν, επειδή κάνουμε ελεύθερη κουβέντα. Προφανώς. Άμα πας στην Αλταμίρα, πήγαμε, ναι, παρατηρητής εκλογών. Ήμουν ευρωβουλευτής. Εκεί που ήταν τον Γουαϊδό, τώρα το. Ναι, ναι, εκεί που είναι το ο Γουαϊδό. Που τον υποστηρίζει. Εκεί που είναι ο Γουαϊδό, υπάρχουν κάτι κάγκελα, με συγχωρείτε, πιο χοντρά από το χέρι μου μέχρι πάνω. Ναι. 4 μέτρα. Για να μπει μέσα, παίρνεις, σου λένε που πας. Και το πιο φτηνό αυτοκίνητο είναι Mercedes 600. Και τα πιο φτηνά ρούχα είναι αυτά που δεν τα παίρνουμε σε όλη μας τη ζωή. Αυτή είναι η ολιγαρχία. Η Αλταμίρα, η περιβόητη. Και μετά ήταν πάνω, ξέρετε, τα σπιτάκια, ούτε νερό, ούτε τίποτα. Από εδώ και από εκεί, ο Τσάβες πήρε κάποια μέτρα τότε. Γι' αυτό και τον στήριξε πολύ ο κόσμος. Αλλά δεν προχώρησε πιο βαθιά. Οπότε ο Μαδούρο σήμερα τι είναι? Είναι ένας δικτάτορος, όπως λέει μια ανάγνωση? Δεν είναι δικτάτορος. Είναι ένας σοσιαλδημοκράτης. Αυτό είναι. Δεν είναι ένας αιμοσταγής δικτάτορας, ας πούμε. Αιμοσταγής ο κόσμος τον έβγαλε. Αιμοσταγής δεν είναι. Σας λέω ότι εμείς δεν έχουμε καμιά σχέση με το μαδουρικό πείραμα. Το οποίο μαθηματικά οδηγεί, είδατε που οδηγεί. Κανονικά ενώ έπρεπε να πάρει το λαό με. Αλλά για να πάρει το λαό με το μέρος, πρέπει να συγκρουστείς με αυτούς που έχουν αμύθιτο πλούτο. Σας είπα παράδειγμα Αλταμίρα. Και σε άλλες χώρες υπάρχει, αλλά εκεί ήταν εντυπωσιακό. Και να σας το πω τώρα να χαλαρώσουμε κιόλας, επειδή πήγαμε εμείς και μας ήταν λίγο. Ήμασταν ντυμένοι κάπως διαφορετικά από τους Βενεζολάνους. Γιατί γενικώς λέει τον Αμερικάνι λόγω κλίματος είναι πιο ελαφρά. Νομίζω ότι είμαστε. Και εμείς ήμασταν τέλος πάντων κομμουνιστές οι περισσότεροι που είχαμε πάει παρατηρητές. Και επί Τσάβες μας υποδέχτηκαν με τα βαΐων και κλάδων, ας πούμε. Επί Τσάβες είχατε πάει? Ναι, επί Τσάβες. Επί Τσάβες. Ναι. Ήσασταν για χρόνια στο φιλελληνικό κίνημα, στην ΕΔΙΕ, ναι, έτσι. Καταφέρνει σήμερα και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος να συντονίσει έτσι με έναν τρόπο αναβαθμισμένο τα ευρύτερα λαϊκά, εργατικά κόμματα, κομμουνιστικά κόμματα? Καταρχήν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Γιατί κάνετε κινήσεις γι' αυτό. Μετά το 90 κλπ. Ήταν αυτό που ξεκίνησε όλες τις διεθνείς διασκέψεις των κομμάτων. Υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Εντάξει, ιδεολογικές κλπ. Ωστόσο, κάνουμε μια προσπάθεια να συντονιστούμε. Γενικότερα να υπάρξει μια απάντηση δηλαδή σε αυτή τη βαρβαρότητα τώρα. Mm-hmm. Γιατί όλοι οι άλλοι συμφωνούν και την υπηρετούν και τσακώνονται ποιος θα την υπηρετήσει καλύτερα. Υπάρχει και ένας πιο στενός πυρήνας, κομμουνιστική πρωτοβουλία στην Ευρώπη, που είναι 27 κόμματα, αν δεν κάνω λάθος, που είναι μικρά μένα, αλλά έχουν μια αντίληψη διαφορετική. Δεν έχουν ενσωματωθεί. Υπάρχουν τέτοιες δυνάμεις? Υπάρχουν. Είναι μικρές, αλλά ξέρετε τι μου είχε πει ένας Μπαγκλαντέζος? Τι είχε πει? Γιατί του είπα ότι είμαστε μικρή χώρα και λοιπά και ότι το έτος πάνω και το κάμερα κύριο. Λίγο εδώ παρακαλώ, υπάρχει λόγος σε μένα. Ακούστε τι είπε ένας Μπαγκλαντέζος κομμουνιστής στο Θανάση Παφίλη και η ώρα είναι λίγο μετά τις 12. Λοιπόν, μου λέει, είπα ότι είμαστε και μικρή χώρα σε μια διεθνή συνάντηση. Η Ελλάδα και το κουκουέ, ενώ εσείς είστε τώρα Μπαγκλαντέζες, μιλάμε 110 εκατομμύρια.
Και μου λέει, μπορώ να πω κάτι. Λέω, ναι, πες το. Λέει, και το τσίλι είναι μικρό, ναι, αλλά όταν το βάζεις στο φαΐ αλλάζει γεύση. Και επειδή αυτοί τρώνε και καυταρά πολύ, λέει, έτσι είναι το τσίλι. Δηλαδή, υπάρχουν μικρά, είναι δυσκολίες. Το ΚΚ Ιταλίας είναι μια πρόσφατη περίπτωση. Έτσι, τώρα, με τον Μάρκο Ρίτσο. Δημιουργήθηκε γιατί εκεί εξαιτίας της πολιτικής. Είχε και ψηφοδέλτια. Διαλύθηκαν. Μάλιστα. Μιλάμε, διαλύθηκαν όλα τα κόμματα. Και εκεί τι έγινε, η Ιταλία, τέτοιο κίνημα, τέτοια πράγματα. Όταν έχεις, συμβιβάζεσαι με το σύστημα, γιατί να κάτσει ο κόσμος. Πάει στον πιο γνήσιο. Πάει και τέτοιο. Στο Ρέντσι, στον Μπελουσκόνη. Όταν κάνανε κυβέρνηση με τον Πρόντι. Ο Πρόντι ήταν. Δεν ήταν κεντρός τώρα, ένας κλασικός συντηρητικός κλπ. Και τον στήριξαν δύο κομμουνιστικά κόμματα και μετά εξαφανίστηκαν. Μάλιστα. Δεύτερος γύρος αυτοδιοικητικών. Δεύτερος γύρος. Το ΚΚΕ μπαίνει εκεί που δεν έχει βγει, μπαίνει σε ένα δίλημα να στηρίξει κάποιον. Καταρχήν αυτό που θέλουμε είναι να στηρίξουν όλοι τους κομμουνιστές δημάρχους. Ξεκινάμε από αυτό. Διότι κάναμε μέσα σε αυτές τις δυσκολίες και στο πολύ στενό κορσέ, ναι, που υπάρχει, εμείς αξιοποιήσαμε με το λαό μαζί ό,τι χαραμάδα υπήρχε. Πήγαμε κόντρα, σοβαρή κόντρα. Δηλαδή στην Πάτρα πήρε σκουπιδότοπο με το έτσι θέλω, μαζί με το λαό. Που θέλω να το δώσω το iPad. Φτιάξανε ένα φοβερό πάρκο, τον πήγαν στα δικαστήρια και αθωώθηκε γιατί απ' έξω είχε και 5.000 κόσμο. Μάλιστα. Λοιπόν, μειώσαμε δημοτικά τέλη. Δεν κόπηκε ρεύμα πουθενά. Μπροστά, μαζί με το λαό. Δεν προχώρησαν ιδιωτικοποιήσεις. Γιατί αυτό το παραμυθάκι των ιδιωτικοποιήσεων, που ένας κόσμος σου λέει τουλάχιστον να μας μαζεύουν τα σκουπίδια, γιατί δεν το κάνει ο ιδιώτης. Να το κάνει το κέρδος. Γιατί δεν παίρνεις εσύ περισσότερους υπαλλήλους και να εξυγχρονίσεις τα μηχανήματα. Γιατί πρέπει να πληρώνει το ξενοδοχείο, δεν ξέρω, με 300 κλίνες και 400 τα ίδια τέλη που πληρώνει και ένα φτωχόσπιτο για ένα διαμέρισμα 80 τετραγωνικά. Εμείς πήραμε τέτοια μέτρα λοιπόν. Στην αρχή είχαμε και συγκρούσεις και να τα αποτελέσματα. Και τώρα έχουν συνασπιστεί άπαντες. Ναι. Κατά του πελέτη. Σχεδόν παντού, ναι, εναντίον μας. Λοιπόν, υπάρχει λαϊκή δυναμική και πρέπει να εκφραστεί. Γιατί υπάρχουν συμφέροντα μεγάλα. Υπάρχουν φιλέτα που θέλουν να τα δώσουν. Εμείς θέλουμε να τα αξιοποιήσουμε για τον κόσμο. Όχι για επιχειρηματικά κέρδη. Πού θα κατέβετε εσείς, υποψήφιος, εθνικές εκλογές? Όπου αποφασίσει το κόμμα. Πού κατεβαίνετε? Θα αποφασίσουμε τώρα, δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα. Την επόμενη, φαντάζομαι σε κάμια, τι έχουμε σήμερα, κάμια δεκαετία μέρες θα ανακοινωθούν τα ψηφοδέλτια. Θα ανακοινωθούν τα ψηφοδέλτια των εθνικών εκλογών. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έγκαιρα και γρήγορα ανακοινώνει. Ήσασταν και από τα κόμματα, εσείς και το Κινάλ, για να είμαι ειλικρινής, και αυτοδιοικητικά που είπατε γρήγορα με ποιον είστε, ποιος σας παίρνει το χρήσμα, είστε και με το χρήσμα. Δηλαδή, είσαστε με το κόμμα που πήγε λίγο ανάποδα από τους άλλους, που προσπάθησαν κάποιοι να το παίξουν ανεξάρτητοι, υπερκομματικοί. Κοιτάξτε τώρα, αυτά είναι κοροϊδίες. Δεν υπάρχει ανεξάρτητος. Είναι κοροϊδίες, έτσι. Δεν υπάρχει κανένας ανεξάρτητος. Όποιος το λέει, κοροϊδεύει τον κόσμο. Γιατί το αν είσαι ανεξάρτητος, δεν είναι θέμα αν σε στηρίζει η Νέα Δημοκρατία, όχι. Είναι ποια πολιτική υποστηρίζεις. Εδώ πλέον η πολιτική, Ευρωπαϊκή Ένωση, κυβέρνηση, περιφέρεια, Δήμος είναι 9. Παντού. Εδώ έχει και στο Δήμο έλεγχο μέχρι το τελευταίο σημείο. Και για να μπορέσει να το σπάσει αυτό, πρέπει να πα κόντρα. Εμεί λέμε ότι δεν μπορούμε να ανατρέψουμε πλήρω την κατάσταση. Αυτό θέλει άλλη πολιτική συνολική. Αλλά μπορούμε σε σχέση με του άλλου, με απειθαρχία και με κινητοποίηση του λαού, να κερδίσουμε κάποιε ανάσε για τον κόσμο μέχρι να δημιουργηθεί ένα ρεύμα συνολικό. Γιατί, να σα πω ένα παράδειγμα. Α είχαμε εμεί 30 Δήμου ή να είχαμε 15 Δήμου στην Αθήνα. Τι θα ήταν αλλιώ? Καταρχήν, με την κινητοποίηση του λαού θα δημιουργούσαμε φοβερό ρήγμα. Και η οποιαδήποτε κυβέρνηση, όχι ότι θα άλλαζε την πολιτική της, θα ήταν υποχρεωμένη να κάνει κάποιες υποχωρήσεις. Mm-hmm. Άρα θα κέρδιζε ο κόσμος. Όπως και όταν έχει πιο δυνατό ποσοστό το ΚΚΕ. Το ξέρουν οι εργαζόμενοι. Αν έχει πιο δυνατό ποσοστό το ΚΚΕ. Πιο μεγάλο ποσοστό. Πιο μεγάλο ποσοστό, ναι, το ΚΚΕ. Αν σε εθνικές εκλογές πάρει 10%. Ναι. Γιατί αυτό μεταφράζεται αυτόματα σε κάτι άλλο για το λαό? Θα σας πω πρώτον. Σε ό,τι αφορά τη Βουλή, θα έχουμε 25 βουλευτές. Εντάξει, είναι μια μεγάλη δύναμη. Και μέσα, αλλά εκεί δεν αλλάζουν τόσο. Το κυριότερο είναι ότι θα πάρει θάρρος ο κόσμος και θα βγει μπροστά. Θα ξεμπλοκαριστούν δυνάμεις. Γιατί τώρα, για να είμαστε ειλικρινείς, βλέπει έτσι και σου λέει που να δύσκολα. Με μια άνοδο θα βγει ο κόσμος. Και έχει αποδειχτεί και ιστορικά δηλαδή τώρα. Και παλιότερα, να το δούμε. Δηλαδή, παίρνει αναθαρή, σου λέει να υπάρχει προοπτική. Και φυσικά μετά θα τα βρούμε στην πορεία. Οδεύουμε προς το τέλος. Θα σας πω 5
Το σκεφτόμουν από νωρίς. Λέω τώρα έχω τον Παφίλη, θέλω να το κάνω αυτό. Εντάξει, είναι λίγο lifestyle αυτό, αλλά έχει και ένα ενδιαφέρον. Ναι, ναι, για λοιπόν, Χαρίλαος Φλωράκης. Ναι, μεγάλος ηγέτης, μορφή. Δημήτρης Μητροπάνος. Τον είχα και φίλο. Γι' αυτό ρωτώ. Πολύ καλός. Σας λείπει? Ναι, πάρα πολύ. Πάρα πολύ και ήταν μαζί μας πάντα. Υπάρχει μια συζήτηση αν το ΚΚΕ έχει καταφέρει και έχει κατορθώσει να παράξει πρόσωπα τέτοιου βεληνικούς. Μιλώ για τον προηγούμενο, για τον Χαρίλαο, για τον Λουλέ που είπατε πριν, για τον Αμπατιέλο. Αυτές οι γενιές περάσανε φωτιά και σίδερο. Φωτιά και σίδερο, έτσι. Εντάξει, γνωρίσατε, ζήσατε πολλούς. Τη ζωή του, μα τους έζησα όλους και τους ήξερα και πώς το λένε. Και λόγω καταγωγής, οικογενειακής δηλαδή. Ναι, ναι. Θεότητα. Αλλά δεν είναι θέμα θεότητα. Ο πατέρας μου ήταν, εντάξει, τέλος πάντων, τους πρώτους αντάρτες του Άρη, στο Δημοκρατικό Στρατό κλπ. Άρα προλάβατε βιολογικά και μια γενιά. Ναι, ναι, ναι. Ήταν όμως, ήταν γέννημα άλλης εποχής. Πώς το πάτε, φωτιά και... Ηρωικής φωτιά και σίδερο. Περάσανε φυλακές, εξορίες. Παίξαν τη ζωή τους κοροναγράμματα. Τα δώσαν όλα. Και είναι φυσικό, γι' αυτό και αναγνωρίστηκαν, έστω και αργά και παρά τα όσα έλεγαν, αναγνωρίστηκαν σαν μεγάλοι ηγέτες. Η κάθε εποχή γεννάει τους δικούς τους ηγέτες. Mm-hmm. Έτσι ήταν η μεταδικτατορική που είμαστε εμείς της. Σε αυτή τη γενιά, φωνιάς, είστε, έτσι. Σε αυτή τη γενιά. Mm-hmm. Έβγαλε και αγωνιστές, έβγαλε και αυτούς που συμβιβάστηκαν με το σύστημα και αν θες να το πω και έτσι, ομά, ναι, ναι, εξαγόρασαν κιόλας. Δημήτρης Κουτσούμπας. Πρακτικά του λέω. Δημήτρης Κουτσούμπας. Νομίζω ότι όλος ο κόσμος τον εκτιμάει. Αυτής της γενιάς είναι και ο Κουτσούμπας, ο γραμματέας του κόμματος. Στις σημερινές συνθήκες. Αλέκα Παπαρίγα. Μεγάλη προσφορά στις πολύ δύσκολες συνθήκες. Νίκος Οφιανός. Έτσι γίνεται. Νομίζω ότι τώρα δεν θέλω τον να. Είχαμε και εδώ. Μην πάμε στα άτομα. Να σας πω κάτι. Τα σχόλια που ακούγαμε από τους δικούς μας, Οφιανός, Πρωτούλης και άλλους, ήταν τα καλύτερα. Ακόμα και δεν θέλω να πω, απέναντί μας εφημερίδα έγραψε ότι οι πιο ενημερωμένοι και οι πιο ντοκουμενταρισμένοι, ας το πούμε έτσι, είναι ο Οφιανός και ο Πρωτούλης. Αλλά αυτό δεν εκφράζεται γιατί κυριαρχούν άλλα. Ριζοσπάστης. Στη Βουλή. Το διαβάζετε καθημερινά, είναι τώρα, το όργανο. Θα σας πω τώρα τι μου έλεγε ένας υπουργός εργασίας. Όποιος λέει υπουργός εργασίας δεν διαβάσει το πρωί το ριζοσπάστη, ναι, πρέπει να τον ξυλώσει ο πρωθυπουργός την άλλη μέρα. Γιατί ο ριζοσπάστης έχει όλα τα λαϊκά προβλήματα, δεν θα τα βρεις πουθενά άλλου συγκεντρωμένα. Συνδικάτα, εργατισμό, τα πάντα. Το τι γίνεται στους εργαζόμενους κλπ. Και βελτιώνεται συνέχεια. Φυσικά έχει τη θέση του κόμματος, δεν κρυβόμαστε. Εντάξει, έχετε και site πια, το 902GR, η αλήθεια είναι. Έχουμε, έχει ενημέρωση καθημερινή, αλλά δεν μπορούμε τώρα εμείς και οικονομικά να ανταγωνιστούμε τα μεγαθύρια. Γι' αυτό λέμε ο κόσμος να μας στηρίξει. Ναι. Και για μας έχει πολύ μεγάλη σημασία και δεν το αλλάζουμε αυτό. Ζωντανή επαφή. Ζωντανή επαφή. Ζωντανή. Υπάρχει δίλημα για τις εθνικές κάλπες. Ναι. Ποιο είναι? Αν θα συνεχίσουμε με αυτούς που μας έφεραν ως εδώ, ναι, ή αν θα κάνουμε ένα βήμα στο ΚΚΕ για να αλλάξει πορεία. Γιατί ο ελληνικός λαός ξέρει. Λοιπόν, να τα πάρουμε έτσι τηλεγραφικά. Πρώτο μνημόνιο, Πασόκ. Όχι όλοι οι υπόλοιποι. Δεύτερο μνημόνιο, Πασόκ Νέα Δημοκρατία. Πάει ο ένας. Τρίτο μνημόνιο, Τσίπρα. Όλοι τους πλην ΚΚΕ. Λέτε να εφαρμόσει το τέταρτο μνημόνιο, επομένως, το ΚΚΕ. Επομένως. Γιατί τρόμαξα όπως μου το είπατε. Το ΚΚΕ δεν εφαρμόζει για μνημόνια, πήγε κόντρα. Ωραία. Σε όλα. Τι θέλω να πω τώρα. Ναι. Εδώ συγκρούονται. Νομίζουμε ότι ο ελληνικός λαός, πέρα από τις επιλογές που κάνει, εντάξει, σεβαστές μπορεί να είναι, αλλά διαφωνούμε. Ποιοι τον έφεραν ως εδώ? Γιατί θα πρέπει να επιλέξει τώρα αυτούς που έβριζε πριν από μερικά χρόνια και αυτούς που αυτά τα τέσσερα πάλι κάναν τα ίδια? Ας κάνει ένα βήμα. Ένα βήμα λοιπόν. Ένα βήμα να δώσει δύναμη στο ΚΚΕ και η δύναμη του ΚΚΕ δεν θα χρησιμοποιηθεί ούτε για καρέκλες, ούτε για χρήμα. 800 ευρώ το μήνα παίρνουμε οι βουλευτές του ΚΚΕ. Για να το πω έτσι και εδώ. Θα δίνετε στο κόμμα. Βεβαίως. Θα τη χρησιμοποιήσει. Ζείτε με 800 ευρώ. Για το λαό. Ζείτε με 800 ευρώ. Γιατί ο εργαζόμενος πώς ζει? Ναι, αλλά κοιτάμε να το κάνουμε καλύτερο. Ναι, κοιτάμε να το κάνουμε καλύτερο, αλλά συνολικά. Ζούμε και εμείς τα προβλήματα των άλλων. Αυτό όμως το λέω παρεπιπτόντως τώρα που μου δέθηκε ευκαιρία αυτή την ελεύθερη κουβέντα. Αυτό που ξέρει ο κόσμος όταν το ΚΚΕ ανεβαίνει, ανεβαίνουν και οι διεκδικήσεις του και κερδίζει, να το εκφράσει και στην κάλπη. Ποιος θα κάνει αντιπολίτευση για την άλλη μέρα? Ας κάνουμε μια υπόθεση. Βγαίνει η Νέα Δημοκρατία που φαίνεται τώρα ότι έχει προβάδισμα. Δεν θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι αντιπολίτευση να κάνει? Για πες το μου, από πού, τη συνδικάτα? Στη Βουλή. Τόσα χρόνια. Στη Βουλή. Στη Βουλή δεν βγαίνει τίποτα. Στη Βουλή είναι να λες.
Mm-hmm. Άμα δεν ανέβει το κίνημα από κάτω να πιέζει, γιατί έδωσε στους συνταξιούχους. Οι συνταξιούχοι κάθε μέρα ήταν στον δρόμο. Ποιος ήταν στους συνταξιούχους, το κουκουέ είναι. Κι άλλοι είναι, όχι μόνο εμείς. Αλλά όμως ήταν αγώνες συνέχεια και αναγκάστηκε, σου λέει, να δώσουμε και κάτι να τους βλώσουμε το στόμα. Μάλιστα. Που ήταν ψίχουλο. Άρα λοιπόν αυτό που γνωρίζει ο κόσμος είναι ότι αντιπολίτευση δεν μπορεί να κάνει ο ΣΥΡΙ. Τι θα πει, θα του λέει ο Μητσοτάκης. Μα τους δικούς του νόμους εφαρμόζω. 600 μνημονιακοί δεν άλλαξε κανέναν. Ούτε και πρόκειται να πάνε κόντρα με βάση τα λαϊκά συμφέροντα γιατί είναι δεσμευμένοι. Άρα όσοι νομίζουν και αντιλαμβάνοντας κάνουν το βήμα. Γιατί ήταν πάρα πολλοί που δίστασαν και το μετάνιωσαν τελευταία στιγμή. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ να είστε καλά. Καλό βράδυ. Θα τα ξαναπούμε. Καλό βράδυ και σε εσάς και ευχαριστώ και εγώ πολύ εκ μέρους του ΚΚΕ για την κουβέντα. Βεβαίως.